Χαίρετε. Τετάρτη, 15 Μαρτίου σήμερα. Άλλη μια αγωνιστική για την ΓΑΜΑ Εθνική, εμβόλυμη. Ε, ο κακός χαμός. Απολαύστε το πρωτάθλημα αυτό. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις. Γίνονται μάτς καταπληκτικά. Γίνονται μάτς με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχουμε ομάδα, αν ξέρει την Κοζάνη, η οποία κάνει περίπατο στου άλλου ομίλου που να είναι πλέον το μεγάλο φαβορή. Έχουμε τι τέσσερι ομάδε σε κάθε όμιλο να πρωταγωνιστούν. Έχουμε σφαγή για τον υποβιβασμό. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όμοιο τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει στο κομμάτι του, συ, του ανταγωνισμού, του συναγωνισμού, μάχε, σκληρέ κτλ. Παιδιά, πραγματικά με μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι λένε εσεί, πώ τα βλέπετε, βλέπετε τι ομάδε σα. Ε, ο καθένα που παρακολουθεί τον όμιλό του, καταλαβαίνω, έχετε τι αγαπημένε σα ομάδε κτλ. Αλλά εγώ βλέπω υπάρχει τρομερό ανταγωνισμό και βλέπω να πηγαίνει έτσι ακόμα η βαλίτσα. τσαπάμε λοιπόν για την ουσία, τι είχαμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη. Πρώτο όμιλο, 21η αγωνιστική. Έχουμε και λέμε Αλεξανδρούπολη, Βίνο Καβάλα 2-1. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια ομάδα τη οποία εγώ τη βγάζω το καπέλο. Μπορεί να μην έχει ε, ελπίδες ελπίδε παραμονή, αλλά παίζει όλα τα μάτια στα ίσα. Παίρνει συνέχεια πόντου, κάνει κηδείε που λέμε. Όποιο την έχει υποτιμήσει, την έχει πατήσει. Ο Βίρον Καβάλα προηγήθηκε, όντα το μεγάλο φοβόρο για να πάρει το παιχνίδι. Ο Ιαλκαντρόπολη το γύρισε και στο 92 πήρε την νίκη συγχαρητήρια στην ομάδα τη Αλεξανδρούπολη. Αγροτικό αστέρα Ορφαία Ξάντε σε 1-0. Επίση, μια ομάδα αγροτικό αστέρα που πάρα, πάρα πολύ ξέρω θα προλάβει το τρένο τη παραμονή. Ωστόσο, ο Ορφαία μπορεί να έθελε το μάτσο, το έχασε όλα. Έχασε 1-0 με γκολ στο 21 του Κοστούλα. Καμπανιακό, πανδραμαϊκό, καταπληκτικό μάτζ 4-3. Πάρα πολλά γκολ με ένα πρώτο ημίχρονο να είναι να στη διακύμανση 2-0-2-1-3-1-3-2 ημίχρονο τρομερό. 4-2 ο Καμπανιακός, 4-3 ο Πανδραμαϊκός, ο Καμπανιακός επιστρέφει στις νίκες, βγάζει ε, σίγουρα ε, μία αντίδραση μετά από τις συνεχόμενες γέλες, με τις ε, θεωρητικά δύναμες ομάδες και παραμένει στην κορφή της βαθμολογίας, όμως στο, 2, στο συν από την Καβάλα, η οποία, η οποία, Καβάλα έχει μάθει λιγότερο, διότι ο, ο δεν έχει κάνει το ρεπό του. Ε, η Καβάλα κέρδισε τον παθατικό στο τέρμι 2-1. Ε, 9 μπαρέτε 31, Βάσκο 1-1, 33 μπαρέτε 2-1. Και εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μετά από εκεί και πέρα, Θερμαϊκό, Ποστέλο Μηχανιά 0-2, Ποστέλο Μηχανιά κάνει και αυτό μια μια νίκη σημαντική. Ο Θερμαϊκός δεν πήρε τίποτα από μάτς που έπρεπε να πάρει. Δόξα δράμα στην στις... Νέσο ναι, Χρυσούπολη 0-2. Αναμενέμενο αποτέλεσμα έχουμε πει ότι ο Νέσο κάνει πορεία πρωταθλητισμού με Νίκου και Σέα τα γκολ. Άρη Σαββάτου, Μέγα Αλέξα Ορφανίου 1-0. Στο 92 με γκολ του Κουτσούμπα κερδίζει ο Άρη Σαββάτου ε, την ομάδα που έχει μόλι δύο πόντου από το άθλημα. Γι' αυτό σα λέω ότι ο Όμιλο είναι καταπληκτικό και καβαλάμε, ρεπό από όλο παραλυμνίου. Πάμε βαθμολογία. Καμπανιακό 43, Καβάλα 41, Παραλίμνη 37 που είχε ρεπό. Ο Σιδώνας Μηχανίας 36, Ανθρακικός 35, 29 ο Νέστος, 27 η Δόξα Δράμας, 26 ο Πατραμαϊκός, 26 ο Άρης Αββάτου, ζώντο εμπουβασμού, 25 Θερμαϊκός, 24 Βίλο 23 Ορφέας Ξάνδης, 18 ο που είπαμε πρέπει να κάνει θαύμα για να σωθεί, 12 ο Αλεξανδρόπολη, 2 το Ορφάνη. Επόμενη αγωνιστική την Κυριακή. Ο Καμπανιακό υποδέχεται τον Ποστέλο Μηχανιώνα πάλι πάει σε δύσκολο μάτς αλλά στην έδρα του. Η Καβάλα παίζει εκτό με το θερμαϊκό, δύσκολο παιχνίδι για την Καβάλα. Ο Απόρνο έχει Εκτό εκτός των Βίνων Καβάλας. Ο Παθαγικός έχει εκτός τον Άρη Αβάτ, ο Άρης Αβάτ που ψάχνει βαθμούς που πρέπει να γυρίσει τον Παθαγικό με κάποιο τρόπο. Ρεπό έχει ο Νέστος, η Δόξα έχει εντός το Μέγα Εξανδροφανίου, ο Παδραμαϊκός έχει εντός τον Αγροτικό Αστρέα σε που και οι δύο πρέπει να τα πάρουν οπωσδήποτε. Ο Ορθέας Ξάντης παίζει εκτός με την Αλεξανδρούπολη και είναι μάτς κρυπτήρι και για αυτόν δεύτερο μάτς πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δεύτερο όμιλο είναι από ό,τι φαίνεται ένα όμιλο ο οποίο όπω έχω πει τη Κοζάνη και στην παραμονή γίνεται ο κακό χαμό. Μακεδονικό φούφα, το Τιά Αγιά 1-0. Ο φούφα παίρνει άλλη μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Το Τιά Αγιά είναι μια που έχει πάρει την κάτω βόλτα και δεν φαίνεται ότι θα σωθεί. Καστοριά, Δεσαϊκό 1-2 με ανατροπή. Ο κάτι τρομερό, δίπλα σε μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Προηγήθηκε καθόλου από τον Πάλα, ο Δεσσακό με Ιωάννου, κερδίζει το 4 με Μελικιώτη. Χανιώτη σε Λασόνα 2-1, καλή νίκη για το Χανιώτη που συνεχίζει να είναι ένα με πάρα πολύ μεγάλο αίτο σερή. Ο Ολυμπιακό Βόλου, κεραυνό Άγγελο Χωρίου 0-1, Ολυμπιακό Βόλου έχουμε πει ότι δεν σώνεται. Μέκαν ένα θαύμα. Εθνικό νέο κεραμιδίου σβόνο 1-0. Πολύ σημαντική για το εθνικό νέο κεραμιδίου με γκολ του Τουλίκα. Κοζάνι ΑΕΠ Κοζάνι 1-0, με γκολ του Κανούλα. Ο πυρικό διέλυσε τον Μπάουξ Ωνι 6-1 σε ένα αποτέλεσμα έκπληξη όσον αφορά την έκταση του σκορ. Κοζάνι 45, πυρικό 43, Χανιό 41, κεραυνό Αγγελοχωρίου 30. 28 σβόνο που δεν θα κυρνέψει, 27 το κεραμιδί που φαίνεται δεν θα κυρινέψει. Έχει κάνει καλά μάτσα τα τελευταία. Καστοριά 25 η Ελασσόνα 25 πάνε μαζί, 23 Δεσαϊκός πάνε από τη ζώνη, ε, κάτω από τη ζώνη 21 η Κοζάνη, η ΑΕΠ, 20 ο Φούφας, 20 ο Χριστόνη, ο Ακριστόνης, 17, ε, δοτειάς, 15, Ολυμπιακός Βόλιο, είναι οι δύο μας οι οποίες, λογικά δεν θα σωθούν. Ε, πάμε να πούμε αγωνιστική, ο Σβρόνος παίζει εντός με την Κοζάνη, μπορεί εδώ να σπάσει και το αίτο της Κοζάνης. Η Ελασσόνα εντό με Ολυμπιακό Βόλιο θέλει μόνο νίκη. Ο Εντεσαϊκό παίζει εντό με Χανιώτη. Δύσκολο μάτσο. Ε, η ΑΕΠ Κουζάντζα έχει εντό το, το εμπειρικό δύσκολο μάτσο. Ο, ο Μακεδονικό Φούφα παίζει στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Ο Πάο Κρυφτόνη έχει, έχει εντό το Γερμανό και Και ο Δωτία Τσαχέ έχει εντό την Καστοριά. Όλε οι ομάδε κάτω δεν, δεν έχουν μάτσο που μπορεί να πάρουν αν εξαιρέσει την Ελασσόνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα τρίτο όμιλο. Ε, τρομερή μάχη. Πλέον μιλάμε ότι τέσσερι ομάδε διεκδικούν την πρώτη εκεί που είχαμε τρει. Διότι. Είπα το, διεθνή νεοχωρίου 2-0, εύκολα το είπα το. Παναγρυνιακό Βίζα 1-0, ο Παναγρυνιακό τρομερή νίκη ε, με γκολ του Μίλιου στο 56. Ελευσίνο τελικά στο ντερμπι 1 1-1, στο οποίο παρευρέθηκα. Θα, θα κάνω και ένα σχόλιο μετά με 10 και πώ πήγε το μάτσε. 1-1. Συγενικά θα κάνω δίκιο αποτέλεσμα ο ε, Τηλικράτη παίρνει ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Προηγήθηκε με τον Ιφορό στο το 32, σοφάρισε ο Πανελλησιακός με τον ε, Μάρι στο 55. Ζάκηθο από όλο στον Τρίπ παραμονή 4-2, ένα απίστευτο ματ. 2-0 ο, ο Ζάκηθο, 2-2 το κάνει πάργα και κερδίζει Ζάκηθο με 2 γκολ στο φινάλε 82-85. Ναυπακτιακό τρίκαλα 1-3 έφαλε τα τρίκαλα. Λευκή μια τερα πετριτη πετρετή 0-0 το ντέρμπι του νησιού. Η Φίκη διέλυσε τη χαλκίδα 8-0 εντυπωσιακό σκορ. Πάμε βαθμολογία. Τηλικράτη 41. Ήπατο 40. Πανελαισθηνιακό 38. Τρίκαλα 36. Στου 5 πόντου η διαφορά των 4 πρώτων ομάδων πλέον και τα τρίκαλα που έχουν κάνει σερή εικόν, ελπίζουν ότι μπορεί να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Η Φίκη 31, Βίζα Αστέρα Πετριτή 28, Λευκίνη 27, Ζάκινθο 26. Εδώ άνοιξε πάρα πολύ η με τι ομάδε του υποβιβασμού διότι από όλων στο μείον 7 τη με 19. Παναγνιακό 19, Οδηγενή Νεχορδού 15, Χαλκίδα 11 και Ναυπακτιακό 6. Δεν ξέρω πώ μπορεί να γυρίσει κάποια από τις ομάδε οι οποίε βρίσκονται κάτω από τη ζώνη να παλέψουν για την σωτηρία του με μεγαλύτερε Ελπίδε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ότι η έχει εντό τη Ζάκεθο. Δεν είναι εύκολο το Μάρτ. Απλώ η Ζάκεθο επειδή δεν φαίνεται ότι την αγκεδινεύει, είναι σίγουρα πιο άνετη. Δεν έχει μεγάλη πίεση. Το είπα θα παίξει στην ΑΠΑΚΤΟ. Θα πάρει λογικά το Μάρτ. Ο Πανελευθυνιακό παίζει στα Μέγαρα. Λογικά θα πάρει το παιχνίδι. Και τα τρέκαλά έχουν εντό τη Λευκή Δηλαδή οι πρώτοι τέσσερι πάνε για νίκε. Ε, μετά έχουμε πετριτή φύκη. Ο Απόλων Πάργα παίζει στη Χαλκίδα. Οπότε θα κάνει εδώ μία νίκη. Οπότε θα πάει 22. Αν η Ζάκεθο χάσει 26, λίγο παίρνει ξαναελπίζει. Και υπάρχει και το τέρμι Διγενή Παναγρυνιακό. Ο Παναγρυνιακό θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει και αυτό ότι μπορεί να το γυρίσει το κλίμα. Καταπληκτικό είπαμε και τρίτο όμιλο γιατί θα γίνει τρομερή μάχη στην... για την άνοδο. Τελικά τη έχει σίγουρα ένα, ένα, πόντο παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί γιατί ε, το πρόγρα... έχει αυτό δύσκολα παιχνίδια στην πορεία. Τέταρτο όμιλο, ο κακό χαμό, τέσσερι ομάδε για την άνοδο. Πέντε ομάδες παλεύουν για την σωτηρία. Έχουμε πάτρε μήκονο 1-2. Μήκονο κερδίζει 0-2. Το πάτρε προς το... με γκολ πινέει ο Το πάτρε πέτυχε ένα γκολ στο τέλο. Αλλά μέχρι εκεί η ε, Ερμενίδα διαβολή 3-1. Το διαβολή τη προηγήθηκε. Η Ερμενίδα ξέσπασε και κερδίζει 3-1. Ντεμπούτο Ιβάν Νεντέλκοβιτ στον μπάκο τη Ερμενίδα. Πυλή πανηγυθετικό στο μάτι δεν έγινε. Γιατί ο πανηγυθετικό δεν ταξίδεψε, θα χάσει το μάτι στα χαρτιά 3-0. Αεολικό πανηγυθετικό 6-5 είναι ξέσπασε 3 γκολ. Από το μακρύ διέπτυνο το ο ο του Αποστολούπουλου έρχεται ο Στεφάνο Βιτσοπανιλιακό, ο έγινε Σάκο του Μπόκ, τι χειρότερε του φετινέ εμφανίσει. Έαντα Χαστούνη Παναγιακό, το πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι για την παραμονή 1-1 προηγήθηκε ο Έαντα με γκολ του Πάτση στο 5 Σοφάρι, στι 68 καμπράι για τον Παναγιακό. Ένα βαθμό που κάνει και στου δύο, αλλά ο Έαντα είχε μεγαλύτερη ανάγκη τη νίκη. Η Ρόδο παίρνει τον ντέρμπι τον Ιάλη, ο γκολ του Μπαρμπαρού στο 48. Ε, κάνει το αν δεν κάνω λάθο 8 στο 8 εντό έδρα. Φίνικα στην ελλαδα του ήταν πανίνο 0-2. Ο Πανινούς συνεχίζει με γκότοβο και λίγμα, τα γκόλ, Κάνει ακόμα μία νίκη με τον περικλείο Αγανίδη στον πάγκο του. Έχει τρει νίκε, μια ισοπαλία με 0 παθητικό. Μήκονο 41, πανίνο αιωλικό ρόδο 40. Όλοι μαζί. Και από εκεί πέρα έχουμε Φίνικα 28, Ερμιονίδα 28, 26 ο Παναγιακό, 25 το πηλί. αλλά το πηλί, με το το που θα πάρει, με τον γιατί θα πάει 28, τυπικά είναι 25, ουσιαστικά είναι 28, 24 η Γαστούν, 23 ο Ιάλισο, 17 ο δεν πιστεύω ότι μπορεί να το γυρίσει, Διαβολίτσι 13, Πάτρε 12, Παγιοθιατικό 9. Επόμενη αγωνιστική έχουμε και λέμε, η Πρωτοπόρη, Έχουμε η Μίκονο παίζει εντό με το πυλί. Δύσκολο παιχνίδι το πυλί. Έχω πει είναι καλή ομάδα. Ο Πανίνο υποδέχεται τον Πανιλιακό. Λογικά θα πάρει ένα εύκολο τρίποντο. Και ο Ελικό παίζει εκτό στο γήθιο. Θα πάρει το παιχνίδι. Πιο δύσκολο μάτι έχει η Ρόδο που παίζει στον, στο άλλο τον Παναγιακό. Ένα Παναγιακό ο οποίο είναι πάρα πολύ σκληροτράχυλο. Δύσκολο κατάβλητο με τον το γιο του Μπαζάκα στον πάγκο του και έχει και ανάγκη του βαθμού. Υπάρχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι Έαντα Σαλαμίνα. Έαντα Συγγνώμη Γαστούνη Ερμιονίδα. Ο οποίο έντας, Πρέπει να πάει αυτό το μάτς, έχει πολύ πολύ μεγάλη πίεση, αν χάσει μην τα πάλι. Ε, ο Ερμίντας ξαναμπλέκει πάλι. Ο Ιάλησος έχει εντός στο Φήνικα, το Φίνικα ένα νέα που χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη. Ο Φίνικας, θυμίζω, έκανε διπλό και στο Πιλί και στη Μετυλίνη. Ε, και υπάρχει το ντέρμπι, αν θέλετε, της, ε, των χαμηλών στρωμάτων, διαβολίτσι πατρέ. Και πάμε στον πέμπτο όμπλο και εδώ κακός χαμός και εδώ σκληρή μάχη εναλλάσσεται πλέον η βαθμολογία και στην κορυφή. Έχουμε θύρα Ραφίνα την Πάκη 2-1. Προηγήθηκε την κριτική, η θύρα το γυρίζει και μετά από 4 μάτς κάνει νίκη και ξανά στην κορυφή. Μαζί με το Γιούχτα. Ο Γιούχτα κερδίζει τον τέρμπι τον Αλμυρό. προηγείται με πέαλτη του Διαλούση, Ισοφαρίζει το γάζι με πέαλτη του Κατσικοκέρι. Στι καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου με γίνει ο Γιούχτα 2-1 και παίρνει νίκη και πατάει και αυτό κορυφή. Το ντέρμπι Εθνικός 0-2. Εθνικός είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Ε, προηγείται με πέναντι του Διάκου και με τον τον Antonis στο 57 γύρω στο 60 και κοντά κάνει το 0-2 ε, και πλέον μπαίνει πολύ δυνατά στο κόλπο τη. Ε, ανόδου, θα πω και τον εθνικό και πράγματα σε λίγο. Αγία Παρασκευή ο Νικόλο 2-2. Αυτοκτονία για τον αγιο νικολαο Νικόλο. Πραγματικά κέρδιζε 0-2 και δέχτηκε 2 γκολ 77-82-82 με πέναλτι και χάλι μη την νίκη την χέρια του. Η Αγία Παρασκευή πορεύεται εδώ και πάρα πολύ με και δεν ξέρω πώ μπορεί να σωθεί μια ομάδα. Ε, μοσχάτο, πόρο, μάτ, ντουρντάι και για τι δύο ομάδε κερδίζει το Μοσχάτο με γκολ ψυχογιού ε, στο 20 Ανδρίκου στο 78 και πιστεύει πλέον με μεγάλη πιθανότητα στην παραμονή ακόμα και πάλι το έργο του δύσκολο. Κερατσίνη, φωστέ 0-2, ντεμπούτο στο κερατσίνη έκανε ο Σίφσο Βεντνάκη, ντεμπούτο στο φωστήρα και ο, ο Μάγκο, κάνει την νίκη ο φωστρία 0 0-2 και ο φωστρία μπαίνει και αυτό ακόμα πάλι στον κόλπο τη ε, ανόδου. Άρης Πετρούπολης, Άγιος Ρώτης 31, εύκολο Άρης Πετρούπολης, αναμενόμενη νίκη. Πάμε τώρα στη βαθμολογία. Γιούχτας 35, Θήλα αρχήν, 35, η Μαρκό πέφτει από την κορυφή 33, ο Εθνικός 32, ο Φωστρίας 31, μιλάμε ότι είναι όλοι σε απόσταση 4, πόντων, είναι πάλι και εδώ 5 ομάδες. 28 έχει ο Άρης Πετρούπολης, 27 ο Άγιος Νικόλας, 26 ο Αλμυρός, 25 κερατσίνη, για Αγία Παρασκευή ζωγαθμούν, η Παρασκευή είναι όμως κάτω από τη ζώνη, 20 άτομα που θα κάνει, που ψάχνει να βρει τρόπο να σωθεί, 20 ο Πόρος, 13 στην Πάκη 2 ο Άγιος Ιερόθεος, εδώ έχουμε ο Γιούχτας, έχει εκτός ένας μάτς με τον Πόρο, είναι στην Κρήτη ο Πόρος, όμως δεν έχει χαριστεί σε κανέναν, ναι. δεν είναι το μάτς εύκολο, δεν είναι επειδή είναι κριτικό παιχνίδι να το πάρει, ε, υπάρχει το ντέρμπι Φωστήρα, Στήρα, Δαφίνα, πάρα πολύ κρίσιμο μάτι για το Φωστήρα, η Μαρκό έχει εντός το Μοσχάτο οπωσδήποτε χρειάζεται νίκη, ο Εθνικός έχει εντό την Αγία Παρασκευή και έχει θεωρητικά βατό παιχνίδι. Άγιος ε, Νικόλαος Άρης Πετρούπολης, ε, αλμυρό Γαζίου υποδέχεται το κερατσίνη. μάστ για να κερδίσει οπωσδήποτε, το κερατσίνη σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και το ντέρμπι, το, η μάχη των δύο τελευταίων, η Άγιο Ιερόθεο, την πάκη. Θυμίζω ότι την πάκη ο Ιερόθεο την προηγούμενη Τετάρτη σε ξαναβολή είχε δύο 2-2 και είχε πάρει βαθμό ο Άγιο Ιερόθεο. Ε, να πω εδώ πριν πάω στο παιχνίδι και στην ανάλυση, να πω για τον εθνικό θέλω να πω δύο πραγματάκια. Τι, τι, έχω μάθει, κάποιε πληροφορίε από ρεπορτάζ όλα αυτά. Ε, ο εθνικό έχει αποφασίσει φέτο επειδή βλέπει ότι μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο, την πρώτη θέση. Δεν ήταν αυτό ο στόχο, δεν χτίστηκε η ομάδα γι' αυτό. Στην πορεία όμω, με τη δουλειά που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό με τον Ποντίτο Βαγγέλ το Χαντέ, έχει, ξεκίνησε με κάποιε σοπαλίε ψυχολογία. Είχε μία με τον που τον επηρέασε, αλλά έβαλε αντίδραση και ένα πολύ το κύπελο. Στην πορεία βγάζει αντίδραση και κάνει σερή σε νικών, πολύ σημαντικά μάτσα, πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και πλέον ε, ο Ιθνικό θέλει να διεκδικήσει την άνοδο. Υπάρχει ένα θέμα το εθνικό εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια που έχει να κάνει με το κομμάτι το γηπαιδικό, το εθνικό είναι άστεγο ε, και προσπαθεί αυτό το θέμα να λυθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει ε, από παλιού κυρίω εθνικού ε, αυτή η σκέψη ότι ο εθνικό να διεκδικήσει να αγωνιστεί στο γήπεδο Καρασκάκη. Εγώ θα πω ότι ο εθνικό θα πρέπει να κοιτάξει ποιο είναι το συμφέρον του. Ε, η δική μου άποψη είναι ότι ο εθνικό θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με το Δήμο, το Δήμο Πειρά, με το Δήμαρχο Πειρά, να βρεθεί ένα χώρο, να συστεγαστεί, να δημιουργήσει δικό του γήπεδο, δικό του προπονητικό κέντρο, αν θέλετε, δικό του κατα καταστάσει Ακαδημίας και εκεί από εκεί να ξεκινήσει την ιστορία του πάλι. Διότι ο εθνικό, αν ανέβει στη Β' Αθηνική, θα πρέπει να βρει γήπεδο να αγωνιστεί και το οποίο θα πλήρει τι προποθέσει. Και αυτό κυρίω έχει να κάνει ότι πρέπει να υπάρχει γήπεδο με χόρτο, γήπεδο να... με ασφαλέ κτλ. βλέπετε, η προοδευτική παράδειγμα που ανέβηκε στην Β' εθνική Super League 2, δεν μπορούσε να παίξει το κοτσίδι και παίζει το κερατσίδι. Ο εθνικό λοιπόν, αν θέλει να ανέβει στην κατηγορία, θα πρέπει να ικανοποιεί κάποιε προποθέσει. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή έντονε ζυμώσει να χτυπήσει το ποτάθλημα, διότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, αν θέλετε, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να τον εθνικό, αρκεί να ανέβει όμω, όχι να μείνει στην γάμα εθνική. Υπάρχουν διαβουλεύσει και σίγουρα ο Δήμο Πειραιά θέλει να ικανοποιήσει τον εθνικό, να τον βγάλει από αυτή τη δύσκολη θέση που είναι 15-17 χρόνια από όσο θυμάμαι, να κάνει τι δικέ του καταστάσεις. Υπάρχουν όντω, να ξέρετε, τέτοιε διαδικασίε. Γίνονται, προχωράνε πράγματα και ίσω ο εθνικό να αποκτήσει, ε, να πάρει το OK για να έχει δικό του γήπεδο. Το πού θα είναι αυτό, αν θα είναι στο σχιστό, όπω λέγεται, αν θα πάρει το γήπεδο του κυρατσινίου. Ε, ποιο είναι αυτό ο χώρο, δεν το γνωρίζω. Και δεν μπορώ να το πω με ασφάλεια ποιο είναι. Ακούγονται διάφορα και τα λοιπά Εγώ λέω ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο εθνικό παλεύει να ανέβει στην κατηγορία, να τερματίσει πρώτο, να πάρει το πρωτάθλημα, να ανέβει στη β' Εθνική και να προσπαθήσει να έχει δικό του γήπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον εθνικό. Αυτά λέω μέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να πούμε και δύο πράγματα για τον τέρμπι ε, του, του, του τρίτου ομίλου ε, πάλι να να, πω ότι σε γενικές γραμμές ήταν ένα μάτς το οποίο ήταν μοιρασμένο, ίσως ο Παλαιευσυνιακός είχε μια-δυο παραπάνω κλασικές να πάρει νίκη, ωστόσο όταν είναι ένα ντέρμπι, αυτό που κοιτάει πρωτίστως αυτός που είναι ο φιλοξενούμενος και δει πρώτος στην παθολογία είναι να μην χάσει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πώς, δύο πώς έπαιξε ο Πανελευσινιακός με 4, 2, 3, 1, Κατά τα γκολπόστ έχουμε: Ξεκινάμε γκλόσο, δεξί, δεξί το Περοσυρόπουλο, αριστερά ο δεξί μπακ ο Τόλιος, αριστερά ο Λάμπρο. Στα half είχαμε ο Μάρης, Ε, εσωτερικό δεξί μέσα ο Πορφυρόπουλο και αριστερά ε, ο Μπούση. Δεξί χαφ έπαιξε ο Κακοσίμο, αριστερά έπαιξε ο Μίσκου. Center Φορ ο γευστή από το σκόρ τη ομάδα. Το Παλαιστινιακό πήγαινε με ένα τέτοιο σύστημα 4-3-3. Ουσιαστικά έπαιξε σ, στο μεγαλύτερο μέρο του πρώτου ημιχρόνου. από τη δεξιά πλευρά. Είχε δύο ευκαιρίε, μια σημαντική με το μια κεφαλιά. Ε, ουσιαστικά αυτή είναι η κλασική του. Δεν έχω ε, και ένα σου του γεμιστού. Ε, ουσιαστικά αυτέ ήταν οι πολύ, δύο πολύ σημαντικέ ευκαιρίε. Από αυτή την πλευρά πλε, ε, πλαγιοκόπηση προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγμα στην Ήταν, ήταν, ήταν αμυντικά, πολύ καλά στημένο αμυντικά όταν σου βγάζει δύο φάσει ο αντίπαλο και εσύ βρίσκει ένα γκολ. Έκανες και εσύ δύο τελικέ. Στη μία είχαμε ένα, ένα shootout. Στη δεύτερη βρήκε ένα γκολ με τον Ιφορόπουλο σε αντεπίθεση και πήρε το προβάδισμα. Στο δεύτερο μήνυμα για την Ελευσίνα έχουμε και λέμε ε, στο 46. Έχουμε μια αλλαγή. Λοιπόν. Ε, φεύγει ο Πορφυρόπουλος και μπαίνει ο David. Ο David ήρθε να παίξει στα δεξιά και ο Κακοσίμος ήρθε να παίξει πίσω από τον Σεντερφόρ. Ουσιαστικά πήγαινε με ένα λίγο πιο επιθετικό σχήμα, με ένα 4-2-3, πιο, 4, 4 διωτερία, πιο καθαρό. Ε, και στο 56 ήρθε, τον γκολ από την πίεση που άσκησε με τον Μάρι Σοφάρισε σε 1-1. Στο 70, ε, όπου είχαμε την αλλαγή, έφυγε ο Μπούση, μπήκε ο Μακρύδη, παραμένει δηλαδή τα δύο με την Καχάφ. Έφυγε ο Κακοσίμο και μπήκε ο, εδώ και μπήκε ο ο Σαββουηδάκης ήρθε να παίξει στα δεξιά, ο Ντέιβιτ στα αριστερά και ο Μίσκου πίσω από τον Σεντερφόρ. προσπαθεί λοιπόν ο κύριο Σταύρο Ψιμόπουλο να κάνει κάποιε εσωτερικέ αλλαγέ και να βοηθήσει. Ε, δεν είχαν πολλέ τελικέ. Δεν είχε, δηλαδή, δεν, πολύ, δεν είχε τις κλασικές ευκαιρίε εδώ και μετά το 80 προσπάθησε φέρνοντας τον David ένα ψηλό παιδί δίπλα στο γεμιστό, φέρνοντας τον Μίσκου αριστερά και ουσιαστικά πάει σε ένα 4-4-2 και πιέζει ψηλά και έχει μία αναμπομπούλα στενά του Λικάτη να βρει ένα γκολ το οποίο δεν τον βρήκε. Ε, γενικά ο Πάτη έδειξε μία ομάδα η οποία παίζει την μπάλα κάτω, προσπαθεί να δημιουργήσει το παιχνίδι της, δεν έχει τις γιώμες, δεν έχει τα γεμίσματα ε, με τις μεγάλες μπαλιές, προσπαθεί να παίξει, έχει κάποια του, δεν πήγε ούτε του κακοσύμως καλά, ούτε ο γεμιστός είχε τι ευκαιρίες που ήθελε να εξαιρέσει μία, ουσιαστικά πολύ μεγάλη κλασική. Απέλησε περισσότερο από τον Τόλιο, λιγό, πολύ λιγότερο από τον λάμπρο που δεν είχε επιθετικά, δεν βοήθησε τόσο καλά. Ε, έκανε καλό ο Μάτσο Μάρη, ε, ο Πορφυρόπουλο με τον Μπού ήταν πιο μέτρη. Στην σημενο... Μιλάω πάντα για το σημερινό παιχνίδι κτλ. Και, και πανεπιστημιακό δεν φεύγει καλά μέσα από το Μάτσο, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που το ήθελε πάρα, πάρα πολύ και τώρα θα πρέπει να περιμένει γκέλε των υπολείπων. Πάω στον Τίλι Κράτη. Τελικά λοιπόν με ένα ε, 4-2-3-1. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν κάτω από το Έχουμε τον ε, Πάρδαλο Τακίδη με Γιανιώτη. Εξαιρετικά στο όπερ κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ε, μου έρθαν δηλαδή και οι δύο σαλλοκαλύψει τα μακαζίματά του και αποφύγαν και τα λάθη. Δεξί μπακ έπαιξε ο Παπανίκο, αριστερό μπεκατόρο. Κυρίω, κοιτάξτε, το κομμάτι το αμυντικό. Δεν κατεβαίνανε και πολύ κάτω. Ε, ήταν μια τετράδα η οποία, α πούμε, ήταν ε, στη βαρύ στην αμυντική, δεν, δεν ξέφυγε. Ε, δεν έχασαν τις θέσεις τους, αποφέγαν τα λάθη. Δύο αμυντικά χαφ έχουμε το, Σκα με Τεγούση. Ο Τεγούσι έκανε όλο το παιχνίδι πολύ ψύχρεμο, πολύ ήρεμο να διώξει σωστά, να μαρκάρει σωστά. Είναι ο κοινωνικό μοχλό. Στο 10 έπαιξε ο Εντουάρντο, ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίο το θέμα που υπήρχε από τη Ζάκη θα σε Δεν έκανε όμω ιδιαίτερα καλό μάτι, δεν βοήθησε ο κομμάτι τη ανάπτυξη. Ε, δεν του βγήκαν και οι φάσει, γι' αυτό και είναι αλλαγή. Ε, στα εξτρέμ έπαιξε δεξιά ο Σδράβο αριστερά ο Νιφορόπουλο που είναι πρόβλημα και τον goal center for ο Γκουντρούμπη. Ένα από ο οποίο πήρε και έρδισε, μόνο σε από του αμυντικού με την έννοια ότι πήρε την πράγμα, την έσπασε δεξιά και αριστερά. Δεν είχε όμω γι' αυτό, σε έτσι κάποια κλασική τελική προσπάθεια. Καλό μάτι να έκανε ο Νιφορόπουλο γενικά πλην του goal, ήταν πιο κινητικό. Πάμε τώρα να πούμε τι αλλαγέ που έχουμε στο 64. Ε, Φεύγει ο Εντουάρντο, Μπαίνει, ε, ο Περιστέρης, τον τον μπαίνει ο περιστέρη, τον και έρχεται ο περιστέρη να παίξει ε, αριστερό, ε, να παίξει αριστερά, αριστερό χάφ. Ο Νιφορόπλο ήρθε δεξιά, στο 10 ε, ήρθε ο Σδράβος. Ούτε εδώ τελικά τη Λυκάτς, κατάφερε επιθετικά να βγάλει σε αντιπιθέσει με την ταχύτητά του κάποιε φάσει. σω αυτό του κόστησε, θα μπορούσε να βρει ένα δεύτερο γκολ η λίστα ήταν ανοιχτή από το 1975 και μετά. Ε, και στο 83 όταν βγήκε φύγε ο Γκουντουμπίς, μπήκε ο Κατσίς, ο Νίκος ο Κατσίς, ο οποίος προσπάθησε πιο πολύ έτσι, να σπάσει κάποιες μπάλες, να πάρει κάποιες μονομαχίες, χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Γενικά τελικά εμένα μου έδειξε μια ομάδα που είναι χωρί ε, χωρίς τα μεγάλα ονόματα, αν θέλετε ο εγώ που ξεχωρίζει για μένα οι υπόλοιποι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν, στέκονται πάρα πολύ καλά στη γάμα και έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, μια, ε, έχουν μια ομάδα συνολική που ξέρετε ήταν το γήπεδο, μάλλον το με τρεξίματα ε, από φέγγα τα τοπικά λάθη. για μένα έχασε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία διότι έκανε ένα καλό μάτ, όχι πολύ κατά τον αντίπαλό του, είχε όμω πιο πολλέ κλασικέ, δεν τραβήξανε τα βαριά χαρτιά που λέμε. Αλλά τώρα μένει τρίτο και θα περιμένει βέβαια του υπόλοιπου να δει πώ θα του καβαλήσει. Αυτά λοιπόν για την Γάμα Εθνική. Κυριακή που είναι αγωνιστική, back to back, χαμό, έρχονται παιχνίδια, φωτιά. Λοιπόν, περιμένω παιδιά σχόλια α, να μου πείτε και εσεί ε, αν συμφωνείτε αυτά που λέτε, συμφωνείτε. Τι ερωτήματα έχετε, θα απαντήσω και από το κάτω από, το, από τα βίντεο. Συνεχίζουμε. Like, subscribe, πατά το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, share το βίντεο να πάει παντού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και τα θετικά σας μηνύματα. Είστε επαρτηδίνοι και άμεσα κιόλας. Γεια χαρά!